Σηκωθείτε, παρακαλώ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσα να δείξας κατά πέμψας. Αυτή στο πνεύμα παιδί αυτών την οικουμένην σάγη νεύσας φιλάνθρω παιδόξα συ. Καθίστε, αγαπητοί μου. Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το θέμα το οποίο θα απασχολήσει την αγάπη μας είναι η αποκάλυψη, το θηρίο που αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο, στο 13ο και στο 17ο και η εκλογή του νέου Πάπα. Προ 2 περίπου ετών, εδώ στον χώρο της Αγίας Μαρίνας, είχαμε αναλύσει το 13ο κεφάλαιο και είχαμε αναλύσει το θηρίον, αυτό το αναβαίνον εκ της θαλάσσης. Έλεγε το κείμενο τον Λεβιάθαν, αυτό το θηρίο, και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης, και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Το θηρίον αυτό, όπως είπαμε, ονομάζεται Λεβιάθαν. Έτσι το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Το ερμηνεύσαμε και αναλύοντάς το ράψαμε ένα κουστούμι και αναρωτηθήκαμε εάν το κουστούμι το οποίο ράψαμε περί του θηρίου εκείνου εάν ταιριάζει στη σημερινή κατάσταση. Και ο καθένας κρίνει αν αυτά τα οποία άκουσε και από το κουστούμι το οποίο ράψαμε εάν εμφανίστηκε το πρώτο θηρίο της Αποκάλυψης ή όχι. Ακούγοντας κανείς αυτή την ομιλία, θα μπορέσει να δει το κουστούμι που έραψε ο πατήρ Νεκτάριος ταιριάζει στην εποχή μας ή όχι. Σήμερα θα αναλύσω και θα ράψω ένα άλλο κουστούμι. Ένα άλλο κουστούμι για να δούμε αν ταιριάζει και πάλι στην εποχή μας. Εγώ το ράπ τι κάνω. Εάν ταιριάζει ή δεν ταιριάζει, θα το κρίνετε εσείς. Και ο χρόνος της ιστορίας. Δεν βάζουμε από κάτω σφραγίδα, γιατί οι ερμηνείες ποτέ δεν μπορεί να είναι βέβαιες και σίγουρες, καθότι είναι ερμηνείες. Όμως, επειδή τα γεγονότα της Αποκαλύψεως τρέχουν συνεχώς, αδέλφια μου, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους οφθαλμούς μας, ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια, για να αντιλαμβανόμεθα τα μηνύματα
τα οποία στέλνει και η εποχή, αλλά συλλαμβάνουμε και μέσα από την Αποκάλυψη. Ας προσέξουμε τον Λεβιάθαν. Θα τον δούμε πολλές φορές τον Λεβιάθαν σήμερα. Εστάθηκα, λέει, στο 13ο κεφάλαιο, στην άμμο της παραλίας της θάλασσας και είδα ένα θηρίο να βγαίνει από μέσα. Προσέξτε τι λέει, είχε κέρατα 10 και κεφαλές 7. Κέρατα 10 και κεφαλές 7. Και επί των κεράτων, πάνω στα κέρατα του θηρίου, πάνω στα κέρατα, όχι στο κεφάλι, πάνω στα κέρατα, προσέξτε τη λεπτομέρεια, 10 διαδήματα, 10 βασιλικά στέματα. Επάνω στα κέρατα, 10 ήταν τα κέρατα, ήτανε 10 βασιλικά στέματα. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί θα δούμε το ίδιο θηρίο στο 17ο κεφάλαιο, το οποίο λέει, το οποίο λέει το εξής, μάλλον στο 3 στίχο, το 17ο. Και είδα, λέει, το θηρίο το κόκκινο. Αυτό το θηρίο. Το αναβαίνον εκ της θαλάσσης. Είδα, λέει, το θηρίο το κόκκινο. Γέμον ονόματα βλασφημίας. Γεμάτο από ονόματα βλασφημίας. Έχον κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ στο 17ο κεφάλαιο μας λέει ότι έχει 10 κέρατα, 7 κεφάλια. Τόσο είχε και εκεί. Αλλά εδώ δεν μας μιλάει για βασιλικά στέματα. Δεν έχει ούτε πάνω στο κεφάλι βασιλικό στέμα, ούτε πάνω στα κέρατα. Που σημαίνει ότι δεν έχει πάρει βασιλική εξουσία. Υπάρχει το θηρίο, αλλά δεν έχει τη δύναμη να κυβερνήσει. Διότι το στέμα σημαίνει ότι κυβερνάω, είμαι βασιλιάς, είμαι εξουσιαστής. Για να δούμε το 12ο κεφάλαιο, το 12ο κεφάλαιο, τι μας λέει. Και όφθη άλλο σημείον εν ουρανού, και ειδού δράκον πυρός μέγας, και αυτός κόκκινος. Έχουν κεφαλές 7 και κέρατα 10. Πάλι κόκκινος λέει και εδώ. Και έχει 7 κεφάλια και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Προσέξτε ότι στο 12ο κεφάλαιο τα στέματα βρίσκονται στο κεφάλι του θηρίου. Που σημαίνει ότι η εξουσία μεταπηδά. Δεν εξουσιάζει πάντοτε ο ίδιος. Δεν εξουσιάζουν, δεν κυβερνούν οι ίδιοι. Κάποια στιγμή κυβερνούν τα κεφάλια και κάποια στιγμή η εξουσία φεύγει από τα κεφάλια και πάει πάνω στα κέρατα. Είχαμε εξηγήσει τι είναι τα κέρατα στην εμφάνιση του πρώτου θηρίου και επαναλαμβάνω ότι θεωρούμε ότι είναι οι τράπεζες. Ότι είναι οι τραπεζίτες, οι οποίοι, αυτοί οι δανειστές, οι αγορές, οι οποίες αυτές αγορές ευρίσκονται στην Ελβετία και είναι 10. Είναι 10. Είναι η Goldman Sachs, είναι η Fitch, είναι η Moody's, είναι η Standard & Poor's, είναι ο Soros, είναι 10 μεγάλοι τραπεζίτες. Οι οποίοι σήμερα, αυτοί κυβερνούν, αδελφοί μου. Μήπως κυβερνάει ο Μπους, μήπως κυβερνάει ο Ομπάμα, μήπως κυβερνάει η Μέρκελ, μήπως κυβερνάει ο Σαμαράς, μήπως κυβερνάει σε οποιοδήποτε κράτος αυτό που είχε κλέξει ο λαός. Θα είναι αστείο να πιστεύουμε ότι κυβερνούν αυτοί. Διότι αφού όλοι δανείζονται, όλα τα κράτη δανείζονται. Ποιο κράτος δεν είναι χρεωμένο και από ποιους δανείζονται, πού χρεώνονται. Σε ποιους είναι χρεωμένους
εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες. Και αυτοί οι τραπεζίτες, οι 10, είναι 10, δεν είναι 11, δεν είναι 12, είναι 10. Αυτοί οι τραπεζίτες έχουν έδρα στην πόλη βασιλεία της Ελβετίας. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται στην Ελβετία βασιλεία. Εκεί εδρεύουν οι αγορές, οι τραπεζίτες. Και εκεί αποφασίζουν και έχουν πάντοτε μία γνώμη. Μία γνώμη ακούμε πάντοτε. Και γι' αυτό βλέπετε και η Τρόικα όταν έρχεται εδώ. Λέει αυτό η κυβέρνηση. Όχι, λέει, αυτό θα κάνετε. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση. Το ίδιο γίνεται και στα άλλα κράτη. Απλώς στα άλλα κράτη δεν το βλέπουμε γιατί δεν έχουν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση, ενώ σε εμάς γίνεται ανοιχτά και φανερά πλέον. Αλλά στα άλλα κράτη, για να πάρουν χρήματα, πρέπει να υπογράψουν τις συμφωνίες της βασιλείας. Είναι τρεις συμφωνίες. Η συμφωνία βασιλεία νούμερο 1, βασιλεία νούμερο 2 και νούμερο 3 συνθήκη. Αν δεν υπογράψεις αυτές τις συνθήκες, δεν σου δίνουν οι τραπεζίτες χρήματα. Και όταν ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Βενιζέλο, όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, όταν κυβερνούσε, είπε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, διότι έχουμε υπογράψει τη συνθήκη της βασιλείας νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Είμαι αυτίκουας. Το Μέγα, το Δελτίο Ειδήσεων, το έδειξε κανονικότατα το τι έλεγε ο Βενιζέλος. Άρα λοιπόν, ποιος κυβερνάει? Τα κέρατα. Τα 10 κέρατα του θηρίου, που θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι το στέμα ευρίσκεται πλέον πάνω στα κέρατα και έχουν πάρει αυτή την εξουσία και θα την πάρουν ακόμα περισσότερο. Γιατί? Διότι το θηρίο τους δίνει δύναμη. Ποιο θηρίο τους δίνει δύναμη? Το χρήμα. Ο μαμονάς. Ο μαμονάς. Τους δίνει χρήμα και όσο τραβούν αυτοί χρήμα και όσο έχουν χρήμα, αυτοί μπορούν και κυβερνούν με περισσότερη εξουσία. Που είναι το χρήμα? Στα πετρέλαια. Και γι' αυτό στην Κύπρο ένα από τα οικόπεδα που πήραν οι 10 τραπεζίτες, διότι αυτοί τα έχουν πάρει τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα δεν τα παίρνει κανένας άλλος. Όταν ακούμε ότι θα τα πάρει ο Α ή ο Β και ακούμε διάφορες εταιρείες, αν ψάξετε πίσω από την εταιρεία ποιος τη διευθύνει, θα βρείτε έναν από αυτούς τους τραπεζίτες. Το ονομάσανε το ένα οικόπεδο με το μεγάλο το πετρέλαιο που έχει μέσα, Λεβιάθα. Είναι ένα από τα οικόπεδα της Κύπρου, το οποίο ονομάστηκε Λεβιάθαν. Του δώσαν το όνομα ότι είναι θηρίο που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Γιατί εβραϊκά αυτό σημαίνει Λεβιάθαν. Θηρίο που βγαίνω μέσα από τη θάλασσα. Βγαίνει λοιπόν το χρήμα και δίνει στα κέρατα στους τραπεζίτες δύναμη να εξουσιάζουν και θα εξουσιάζουν ακόμα περισσότερο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στο κεφάλαιο το 12 ότι το θηρίο έχει κέρατα 10 και 7 κεφαλάς και τα διαδήματα είναι επάνω στο 12ο, πάνω στο κεφάλι, δεν είχαν πάει ακόμα. Τώρα μεταπηδήσαμε. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το θηρίο. Το θηρίο κυρίως είναι ο διάβολος, ο οποίος όμως κρύβεται πίσω από συστήματα ή από ανθρώπους. Και ανάλογα αναμέσων των εποχών και των αιώνων δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Στο Χριστό, στην Εκκλησία, στους πιστούς. Το θηρίο είναι ο δράκος, ο αρχέκακος, ο όφης, το οποίο σε κάθε εποχή
μετασχηματίζεται. Γι' αυτό λέω πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε τα μηνύματα. Για να δούμε λοιπόν, να μπορέσουμε να δούμε τι σχέση έχει η Αποκάλυψη τώρα με το θηρίο αυτό και με την εκλογή του Πάπα. Για να δούμε. Θα πρέπει να πω μάλλον πριν φτάσω εκεί ή θα το πω στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν τι λέει η Αποκάλυψη. Και σημείων στο 12ο, στίχος 1 διαβάζω και θα συνεχίσω. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό. Μεγάλο σημείο λέει είδα λέει στον ουρανό. Γινή περιπευλημένη των ήλιων. Μια γυναίκα όμορφη, πανέμορφη, η οποία λέει καθότανε και λουζότανε γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος ήταν ο θρόνος της, περιβεβλημένη των ήλιων. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και για υποπόδιο των ποδών της είχε τη σελήνη. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και πάνω στο κεφάλι της η γυναίκα αυτή που κάθεται πάνω στον ήλιο. Η γυναίκα αυτή που λούζεται γύρω της ο ήλιος, πατάει στη σελήνη, στο σκοτάδι, το πατάει το σκοτάδι, αλλά ίδια είναι μέσα στο φως και πάνω στο κεφάλι της έχει αστέρια 12. Και είναι εν γαστρή έχουσα και είναι έγκυος, εγκυμονούσα λέει, τη βλέπω. Οδύνουσα και βασιλιζομένη τεκίν και ήταν έτοιμη να γεννήσει. Ξαφνικά, όφθη άλλο σημείων εν το ουρανό και ειδού δράκον πυρός μέγας. Και ξαφνικά βλέπω ένα δράκοντα λέει, κατακόκκινο, έχων κεφαλές 7 και κέρατα 10. Και επί τα σκεφαλάς αυτά κεφαλές να υπάρχουν 7 βασιλικά στέματα. Και η ουρά αυτού του θηρίου, του δράκοντος, σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού. Και όπως λέει ο ερμηνευτής, έσυρε λέει το εν τρίτον των αστέρων. Επειδή πρόκειται περί του διαβόλου, εδώ πιθανόν εννοεί την πτώση των αγγέλων. Έσυρε το εν τρίτο του ουρανού, των αστέρων και έβαλεν αυτούς στη γη και έπεσαν, λέει, στη γη. Εόρακα, λέει, τον αιωσφόρο να πέφτει μαζί με τους αγγέλους του. Και ο δράκον, ο δράκος αυτός, λέει, έστηκε ενώπιον της γυναικός. Πήγε και κάθισε απέναντι ακριβώς από τη γυναίκα που λουζόταν τον ήλιο και καθόταν. Και ήταν έτοιμη να γεννήσει. Είναι όταν τέκει το τέκνον αυτής να καταφάγει, ώστε μόλις γεννήσει να της φάει το παιδί. Και έτεκε και γέννησε η γυνή. Ιών άρενα γέννησε, λέει, παιδί αρσενικό, ως μέλη ποιμένη πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά, ο οποίος θα ποιμάνει το παιδί αυτό ότι εγεννήθη ημίν παιδίον, θα ποιμάνει, λέει, όλα τα έθνη εν ράβδο σίδηρα. Και ηρπάστη αμέσως το άρπαξε, λέει, το τέκνον αυτής ηρπάστη προς το Θεόν. Άγγελοι, λέει, τον ανέβασαν εις τους ουρανούς και προς το θρόνον πλησίον του Θεού να κάτσει. Και η γυνή έμεινε, το παιδί έφυγε, η γυνή έμεινε. Και τότε η γυνή έφυγε εις την έρημο, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού. Έφυγε, λέει, στην έρημο η γυνή, όπου έχει ετοιμάσει τόπος ο Θεός. Είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260, ώστε εκεί να παραμείνει η γυναίκα 3,5 χρόνια για να την τρέφει ο Θεός, κρυμμένη από τον δράκοντα και το θηρίο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Όλοι οι ερμηνευτές αναφέρουν ότι αυτή η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία που γέννησε τον Χριστό μας.
η Εκκλησία που έχει το Χριστό. Είναι η Θεοτόκος. Είναι η ίδια η Εκκλησία μας που λάμπει και έχει επάνω της εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία 12 αστέρια, οι 12 Απόστολοι, και είναι περιβεβλημένη των ήλιων, λάμπει από το φως του Θεού και κάθεται και έχει πατήσει τη σελήνη, έχει πατήσει το σκοτάδι και την αμαρτία. Αυτή είναι μια γυναίκα. Η Αποκάλυψη αναφέρεται σε δύο γυναίκες. Δεν υπάρχει τρίτη γυναίκα. Θα δούμε μια άλλη γυναίκα τώρα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, όλοι οι ερμηνευτές μας λένε ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, η οποία την ώρα που θα την κυνηγήσει ο δράκος, 3,5 χρόνια, ο Αντίχριστος δηλαδή, το θηρίο, θα φύγει με τα πτέρυγά της για να πάει στην έρημο. Να πάει στην έρημο 3,5 χρόνια μαζί με τα παιδιά της και θα τα προστατεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες. Τότε που ο Αντίχριστος θα διώκει τους χριστιανούς. Αυτό μας αναφέρει λοιπόν το 13 κεφάλαιο. Για να πάμε τώρα, αδέλφια μου, να δούμε το 17 κεφάλαιο. Τι μας λέει. Η μία γυναίκα λοιπόν είναι η Εκκλησία. Το 17 το 1. Και ήλθεν εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας. Και ήλθε ένας, λέει ο Ιωάννης, εκ των 7 αγγέλων, οι οποίοι κράταγαν στα χέρια τους 7 φιάλες, και ελάλησε με τεμού λέγον, και μίλησε μαζί μου και μου είπε, δε προδείξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί πολλών υδάτων. Έλα να σου δείξω το κρίμα της μεγάλης πόρνης που κάθεται και έχει καθίσει επάνω στα έθνη. Τα ύδατα, λένε οι ερμηνευτές, ότι είναι τα διάφορα έθνη. Μεθείς με αυτή την πόρνη επόρνευσαν οι βασιλείς της γης. Μαζί της επόρνευσαν με αυτή τη γυναίκα. Τώρα είναι πόρνη. Η άλλη ήταν αχνή και παρθένος. Η άλλη ήταν περιβεβλημένη των ήλιων. Πατούσε σελήνη. Τώρα αυτή η γυνή είναι πόρνη. Και γι' αυτό επόρνευσαν μαζί της όλοι οι βασιλείς της γης. Και εμεθύστησαν από τη δόξα οι κατοικούντες της γης εκ του ίνου της πορνείας. Τους πότιζε με τους ίνους της πορνείας της, με τις αμαρτίες της. Τους έδινε και τους παρέσυρε. Και επίνε γκέμε εις έρημον εν πνεύματι. Και με πήρε, λέει, ο άγγελος εν πνεύματι και με πήγε σε έρημο τόπο. Και είδα γυναίκα καθημένη επί το θηρίο. Και βλέπω μια γυναίκα, λέει, να κάθεται αυτή τη φορά πάνω στο θηρίο, πάνω στο διάβολο. Επί το θηρίον το κόκκινον, αυτό που ήταν κατακόκκινο που μας είπε, γέμον ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίο αυτό είχε πάνω στο κορμί του γεμάτο από ονόματα βλασφημίας. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και αυτό το θηρίο έχει κεφαλές 7 και κέρατα 10. Αλλά είναι χωρίς στέμα. Και η γυνή είναι περιβεβλημένη. Η άλλη γυνή τι ήταν περιβεβλημένη? Τι ήταν? Τον ήλιο. Η γυνή εδώ είναι περιβεβλημένη πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες. Έχουσα ποτήριον χρυσού εν τη χειρή αυτής, γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Η γυναίκα αυτή ντύνεται στα κόκκινα, λέει, στα πορφυρού. Θα τη δείτε, λέει, ντυμένη στα κόκκινα και κρατάει, λέει, χρυσών ποτήριων. Και μέσα το ποτήριο προσέξτε, διότι δεν έχει σώμα και αίμα Χριστού. Το ποτήριο που κρατάει αυτή η γυνή, διότι η άλλη γυνή ήταν η Εκκλησία. Τώρα μια άλλη γυνή είναι η πόρνη, με την οποία συναλλάσσεται με όλα τα έθνη. Και το ποτήριο έχει βδελίγματα μέσα. Έχει αιρέσεις, έχει βλασφημίες,
Έχει πλάνες και όλα τα ακάθαρτα της πορνείας. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων, μυστήριο. Και πάνω στο μέτωπό της είχε ένα όνομα που είναι μυστήριο. Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Το όνομά της είναι Βαβυλώνα. Βαβυλώνη ήταν μια πόλη παλιά που ήταν γεμάτο πορνεία, ασέλγεια και βλασφημίες. Έτσι και αυτή ομοιάζει με εκείνη την πόλη. Και είδον τη γυναίκα και είδα ότι αυτή η γυναίκα που κάθεται πάνω στο θηρίο να μεθύει εκ του αίματος των Αγίων, να πίνει το αίμα των χριστιανών και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και έπινε και ξεδιψούσε με το αίμα όσων λάτρευαν τον Ιησού και αγαπούσαν τον Ιησού και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα και εθαύμασα. Ξαφνιάστηκα από αυτό που είδα. Και είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες? Είδατε, τον είχε πάρει άγγελος τον Ιωάννη. Και του λέει, γιατί εθαύμασες? Εγώ ερώσει το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος 7 κεφαλάς και κέρατα 10. Εγώ, του λέει Ιωάννη, θα σου πω τι είναι η γυναίκα που κάθεται στο θηρίο, αλλά θα σου πω και τι είναι το θηρίο το οποίο έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το θηρίο ο είδες, Ιωάννη, το θηρίο που είδες, Ιωάννη, ήταν και ουκέστη, δεν υπάρχει τώρα, και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει. Αλλά θα ξαναβγεί από την Άβυσσον και θα ξαναπάει στην Άβυσσον. Το θηρίο που είδες υπήρχε και είχε δύναμη. Τώρα δεν υπάρχει. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού το κατέλυσε αυτό το θηρίο, τον διάβολο. Ο διάβολος πλέον ουκέτι εξουσιάζει τη γη. Ο διάβολος δεν μπορεί να πειράξει τους χριστιανούς, εκτός αν εμείς του παραδοθούμε. Ο διάβολος δεν μπορεί να πειράξει. Είναι λιοντάρι που μπορεί να βρυχηθεί, αλλά χωρίς δόντια και χωρίς νύχια. Άρα δεν μπορεί να σε βλάψει. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι ο διάβολος δέθηκε. Ο διάβολος από την ώρα που ήρθε, ο Χριστός καταργήθηκε. Και γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, είναι και ουκέστη τώρα. Υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Αλλά μέλη αναβαίνει. Αλλά πρόκειται να ξαναβγεί όμως. Πρόκειται να ξαναβγεί. Είναι την ώρα που λέει η Αποκάλυψη, αφεθίσεται ο διάβολος ελεύθερος ξανά επί την εποχή του Αντιχρίστου. Και μέλη πάλι υπάγει εις την απώλεια. Αλλά και πάλι θα πάει εις τον Άδη, εις την Άδησο. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης. Και οι κατοικούντες σε όλη τη γη θα θαυμάσουν όνου γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι είναι και ουκέστη και παρέστη. Θα θαυμάσουν όλοι όσοι το όνομά τους δεν είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο της ζωής του Χριστού. Αυτοί θα θαυμάσουν γιατί θα παραξανευτούν πώς το θηρίο αυτό χάθηκε, πώς η δύναμή του πάρθηκε και βλήθηκε στην Άβυσσο. Ο δε ο νους έχων σοφίαν. Εδώ ας προσέξει ο άνθρωπος εκείνος που έχει σοφία Θεού. 7 κεφαλέ, όρι 7 εισιν, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτόν. Τα 7 κεφάλια που είδες, είναι η Ιωάννη του λέει, 7 λόφοι, 7 όρι, όπου η γηνή, η Βαβυλώνα, έχει καθίσει επάνω. Η γηνή που φέρει το όνομα Βαβυλώνη, πόρνη, και πίνει το αίμα των χριστιανών. Ποια πόλη είναι τότε
που ο Ιωάννης βλέπει αυτά χτισμένη επάνω σε 7 λόφους. Η Ρώμη. Η Ρώμη είναι η επτάλοφος πόλης. Είναι η Ρώμη. Ακόμα και η Κωνσταντινούπολη έγινε μετά. Επτάλοφη κι αυτή. Αλλά τότε δεν υπήρχε η Ρώμη ή η Κωνσταντινούπολη. Διότι ο Ιωάννης γράφει τον πρώτον αιώνα. Την Κωνσταντινούπολη την έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος το 300. Άρα λοιπόν δεν βλέπει την Κωνσταντινούπολη. Βλέπει την Ρώμη, όπου επάνω εκεί είναι η μεγάλη Βαβυλώνα της πορνείας. Και εκεί κάθεται η γυναίκα. Η μία η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Η άλλη γυναίκα κι αυτή κρατάει δισκοπότηρο. Έπρεπε να είναι Εκκλησία κι αυτή. Έπρεπε να είναι Εκκλησία. Γιατί η γυναίκα η μία, γυναίκα και η άλλη. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι Εκκλησία. Και γι' αυτό κρατάει ποτήριον, λέει. Και πίνει αίμα. Οι μεν πίνουν το αίμα του Χριστού, αυτοί πίνει εκ του αίματος των μαρτύρων του Χριστού. Ποια εκκλησία εντός εισαγωγικών κάθεται επάνω στη Ρώμη? Το Βατικανό. Η παπική εκκλησία, η οποία γέμει βδελιγμάτων, γέμει αιρέσεων, είναι γεμάτη από πλάνες και η οποία ήπιε πολλές φορές το αίμα των χριστιανών. Εάν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε υποφέρει, όποιος ξέρει ιστορία, ας δει τι έχουμε τραβήξει από τους Λατίνους. Ας δει τι έχουμε τραβήξει από την Παπική Εκκλησία. Ας δει τι έχουμε τραβήξει από τους Πάπες. Δεινά, εάν χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, δεν τη χάσαμε από τους Τούρκους. Τη χάσαμε εξαιτίας της Παπικής Εκκλησίας. Και όταν το 1922 γινόταν η Μικρασιατική καταστροφή και οι Έλληνες ήταν έτοιμοι να πάρουν την πόλη, υπάρχει τηλεγράφημα του Πάπα που λέει «Εμποδίσατε τους Ορθοδόξους να πάρουν την Αγία Σοφιά». Πίσω από όλα τα δεινά της Μικρασιατικής καταστροφής κρύβεται πάλι ο Πάπας. Πίσω από τη Σερβία, πίσω από όλα που 1 εκατομμύριο Σέρβοι σφαγιάστησαν. Και πόσα δεν περάσαμε εμείς από την ενετοκρατία όπου επικράτησε στην Ελλάδα. Στην Κύπρο και παντού, στα Ιεροσόλυμα με τις σταυροφορίες. Πόσα δεν έχει περάσει η αγιοταφική αδελφότητα. Και οι βασιλείς της γης, λέει, οι άρχοντες, εμέθειον μαζί τους. Και ποιος δεν πήγε στον Πάπα από τους βασιλείς της γης? Ποιος δεν ήρθε σε επαφή με το βδέλυγμα αυτό? Ποιος δεν ήρθε? Και ο Σαμαράς πήγε. Και ο κάθε πρωθυπουργός όταν βγαίνει στην Ελλάδα πηγαίνει και τον χαιρετάει. Ή πριν ή μετά. Και συναλλάσσονται όλοι οι βασιλείς της γης. Και βλέπετε σε όλα τα κράτη έχει επιρροή επάνω. Ο Πάπας έχει επιρροή σε όλα τα κράτη, επηρεάζει. Είδατε τι είπε το Κονκλάδιο? Έχει την τράπεζα, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες που τη δημιούργησε και δημιουργήθηκε επί Μουσολίνη. Η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι την ονομάζουν, η τράπεζα του Βατικανού. Είναι μία τράπεζα βαθύπλουτη, η οποία έχει τόσο χρήμα που δεν ζητάει να πάρει, όπως ζητάνε άλλες τράπεζες, αλλά τι ζήτησε? Να συνεργαστεί με τους 10 τραπεζίτες. Πήρε απόφαση το Κονκλάδιο ότι όταν βγει ο καινούριος Πάπας πρέπει να βρει τους 10 τραπεζίτες και να υπογράψουν συμφωνία ώστε να έχουν από κοινού μία γνώμη και να δανείζουν, και ο Πάπας να δανείζει. Η τράπεζα του Βατικανού να είναι εκείνη που θα δανείζει τα έθνη.
Γιατί? Διότι αφού είδε ότι το στέμα έχει μεταπηδήσει στους τραπεζίτες και αφού είδε ότι οι τραπεζίτες κυβερνούν για να πάρει και να έχει ρόλο στην εξουσία, για να εξουσιάζει τα έθνη, θα ζητάει τα δικά του. Θα κάνετε αυτό για να σας δώσουμε χρήματα. Θα κάνετε εκείνο για να σας δώσουμε χρήματα, να σας δανείσουμε. Όπως λέει τα 10 κέρατα, οι 10 τραπεζίτες, έπαιζες 11 στην ουσία, αλλά με μία γνώμη. Αποφασίζουν από κοινού, λέει, ποια κράτη θα δανείζουν και με τι όρους θα δανείζουν. Έτσι θα πάρει μέρος στο παιχνίδι εξουσίας, η Παπική Εκκλησία. Τα όρη λοιπόν είναι 7 που κάθεται η γηνή. Αλλά τα όρη, οι κεφαλές, δεν είναι μόνο όρη, του λέει. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Συμβολίζει και άλλο πράγμα. Ένα γεγονός που περιγράφει η Αποκάλυψη μπορεί να μην έχει μόνο μία ερμηνεία, μπορεί να έχει και δεύτερη ή τρίτη ερμηνεία. Τα 7 κεφάλια που είδες θα είναι και 7 βασιλείς. 7 βασιλίσεις είναι. Οι 5, τώρα που βλέπω, λέει, σκεφτείτε τώρα ο Ιωάννης, του δείχνει ο άγγελος μπροστά του τι γίνεται και τα περιγράφει. Και ο μαθητής του, ο Πρόχωρος, γράφει. Αυτά που ακούει. Τι βλέπει τώρα? Βλέπει ότι είναι και 7 βασιλείς, του λέει. Οι 5 έχουν πέσει. Δεν κυβερνούν το βασίλειο. Ο ένας κυβερνάει τώρα. Είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έφυγαν. Ο ένας κυβερνάει. Ο εις εστίν, είναι τώρα. Ο άλλος ούπο ήρθε. Ο 7ος δεν έχει έρθει ακόμα, δεν τον βλέπω. Αλλά και όταν έλθει, ο λίγον αυτόν δει μήνε. Αλλά και όταν έλθει, ο 7ος βασιλέας θα καθίσει για πολύ λίγο. 7 βασιλείς λοιπόν. Οι 7 κεφαλές, 7 όροι που κάθεται η γυναίκα πάνω, αλλά και 7 βασιλείς. Σκέφτηκα, αδέλφια μου, και λέω, είναι δυνατόν το κράτος του Βατικανού να είχε μόνον 7 βασιλείς? Γιατί είναι κράτος, εν κράτη όπως λένε, το Βατικανό. Έτσι αναγκάστηκα να μπω στη σελίδα του Βατικανού. Έχουμε το ίντερνετ τώρα. Βλέπετε, το ίντερνετ δεν είναι μόνο για κακό, κάνει και καλό. Μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και πατάω το Βατικανό πότε δημιουργήθηκε ως κράτος, ως κρατήδιο. Και γράφει ότι το Βατικανό ήταν πάντοτε κρατήδιο, αλλά εκκλησιαστικό κρατήδιο. Όπως είναι το Άγιον Όρος, το οποίο δεν μπορεί να νομοθετήσει για τον εαυτό του. Υπάρχουν νόμοι που θεσπίζονται από το κράτος για το Άγιον Όρος και με αυτούς τους νόμους κυβερνάται το Άγιον Όρος. Έτσι ήταν και το Βατικανό μέχρι το 1929. Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 1929 το Βατικανό ήταν εκκλησιαστικό κρατήδιο. 11 Φεβρουαρίου του 1929, με τη συνθήκη του Λατερανού, το εκκλησιαστικό κρατήδιο γίνεται κράτος κανονικό, βασίλειον δηλαδή, με βασιλέα τον Πάπα, με πρωθυπουργό και πρόεδρο τον Πάπα, τον εκάστοτε Πάπα. Άρα από εκείνη την ώρα που δημιουργείται και εκκλησιαστικό κρατήδιο, εκκλησιαστική εξουσία, αλλά θρησκευτική εξουσία, αλλά και πολιτική, την πολιτική εξουσία την παίρνει 11 Φεβρουαρίου του 1929.
Μόλις το είδα, πάτησα αμέσως το επόμενο κουμπί στο κομπιούτερ και του γράφω, πες μου πόσοι πάπε κυβέρνησαν από το 29 μέχρι σήμερα. Και μου βγάζει ότι κυβερνήσαν 6. Και ο Βενέδικτος είναι ο 7ος βασιλέας του Βατικανού. Κυβερνήσαν 6. Τι λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, όταν βλέπει, λέει, οι 5 έχουν πέσει. Ο 6ος, ο Ις, υπάρχει τώρα, ο 6ος. Ο άλλος, ο 7ος, ούπο ήλθε, δεν έχει έρθει, αλλά και όταν έρθει, ο λίγον αυτόν δίμενε, ο λίγον θα μείνει. Και ο Βενέδικτος είναι αυτός που κάθισε πολύ λίγο. Και είναι ο 7ος βασιλέας του Βατικανού. Ο 7ος πρωθυπουργός, ο 7ος πρόεδρος με πολιτική μορφή του Βατικανού. Άρα λοιπόν είναι τυχαίο το ότι εδώ το εδάφιο μας λέει για μια γυναίκα που έχει καθίσει πάνω στην επτάλοφη πόλη και ταυτόχρονα αυτή είναι και 7 βασιλείς που θα περάσουν και ο 7ος θα πέσει γρήγορα. Και έπεσε και έφυγε. Και συνεχίζει και ποια ημερομηνία παραιτήθηκε παρακαλώ. 11 Φεβρουαρίου. Πότε έγινε το Βατικανό κράτος? 11 Φεβρουαρίου του 29. Πότε παραιτείται ο Πάπας? 11 Φεβρουαρίου του 2013. Υπέβαλε την παρίτησή του στο κονκλάβιο. Είναι τυχαίο το 11 και το 11. 11 είχαν πέσει και οι πύργοι. 11 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Και πάμε στον 11 στίχο τώρα, συνέχεια. Ακούστε και ο 11 στίχος τι λέει τώρα. Λέει για τον επόμενο Πάπα. Και το θηρίο, ο διάολος, όιν αυτός που ήταν και ουκέστη, ο διάολος που δέθηκε και καταργήθηκε και δεν υπάρχει, και μέλη αναβαίνει και θα ξαναβγεί, αυτός ο 8ος εστί. Αυτός θα είναι ο 8ος Πάπας. Το θηρίο νοίδες, ο διάολος. Αλλάζει τώρα εδώ μορφή. Το οποίον υπήρχε και καταργήθηκε από τον Χριστό. Και δεν υπάρχει αλλά μέλη αναβαίνει. Αυτός θα είναι ο 8ος μετά τον 7ον που θα πέσει. Και εκ των 7 εστί. Και προσοχή, γιατί είναι συνέχεια των 7 βασιλέων. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ήταν 7 οι κεφαλές. Πού βρέθηκε η 8η κεφαλή και ο 8ος βασιλέας? Δεν είναι ο 8ος κεφαλή. Είναι τώρα η 8ος βασιλέας. Είναι το θηρίον το οποίο ήταν, δεν υπάρχει και μέλη αναβαίνει εκ της Αβύσσου. Είναι ο ίδιος ο διάολος. Ο οποίος και είναι ένα συνέχεια των 7 θα είναι. Εσείς θα τον δείτε σαν συνέχεια των 7 παππών. Και εις απώλειαν υπάγει. Και θα πάει στην απώλεια κι αυτός. Και τα κέρατα αείδες, αυτό είναι το 11. Στον 11 στίχο παρακαλώ. Αποκάλυψη γιώτα ζήτα 11 στίχος. 11 έπεσαν οι πύργοι. 11 έγινε το Βατικανό. 11 έγινε η παραίτηση του Πάπα. 11 Μαΐου στο μεγάλο ξενοδοχείο. 11 Μαΐου θα κατέβουν όλοι οι μασόνοι και θα συναντηθούν στο ξενοδοχείο απέναντι από τη Βουλή. Δεν θα του κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, απέναντι από τη Βουλή θα συναντηθούν 11 Μαΐου όλοι οι μασόνοι των Βαλκανίων. Τυχαίο το 11. Και 11 μας λέει εδώ ο στίχος ότι αυτό είναι το θηρίο. Ο 8ος που θα ανεβεί. Και αν πάμε στο
Πάμε στο 13 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί στο Λεβιάθαν, που είναι το πρώτο θηρίον. Άμα πάμε στο 11 πάλι στίχο, στον 11 λέει, «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης». Και είδα άλλο θηρίο, λέει, που αυτό βγήκε μέσα από τη γη. Και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίων και ελάλη ως δράκον. Στο 11 και αυτό είναι. 11 στίχος, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, 13. Τυχαίο αυτό το 11. Ο Ιωάννης και στο 1 στο 11 το βάζει, το θηρίο, και το άλλο στο 11 στίχος το βάζει. 11 παρατείται Πάπας, 11 όλα τα γεγονότα. Να είναι τόσο συμπτωματικά. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι. Τι είναι δεν το γνωρίζω. Εδώ μιλάει για δύο κέρατα θα έχει, λέει, το οποίο είναι κέρατα όμοιο αρνίο. Μοιάζει, λέει, το παίζει χριστιανός αυτός. Και το αρνίο στην Αποκάλυψη είναι ο Χριστός μας. Και έχει κέρατα δύο. Τα κέρατα είναι η εξουσία, η δύναμη σου. Θα είναι άραγε η θρησκευτική και πολιτική εξουσία την οποία έχει αναλάβει ο Πάπας. Μέλη να δούμε, αδελφοί μου. Με την εκλογή του νέου Πάπα, ήδη μέσα σε ένα χρόνο θα καταλάβουμε πολλά. Εάν το κουστούμι που ράβω έρχεται και εφαρμόζει στο πρόσωπο του 8ου Πάπα από την ώρα που έγινε το Βατικανό κράτος και βασίλειο. Και τα 10 κέρατα, στο 12 τώρα. Α, είδες, τα 10 κέρατα που είδες, τα είχαμε ερμηνεύσει και με το Λεβιάθαν, στο πρώτο του θηρίο. 10 βασιλίσεις είναι. Θα είναι 10 βασιλείς. Ήτινες βασιλεία ούπο έλαβον. Δεν έχουν λάβει εξουσία. Αλλά εξουσίαν ως βασιλείς, μίαν ώρα λαμβάνουσι μετά του θηρίου. Αλλά με το θηρίο, τον 8ο, μαζί με τον 8ο, θα λάβουν μαζί, μίαν ώρα θα λάβουν μαζί βασιλεία. Θα ενωθούν, λέει. Οι 10 τραπεζίτες θα ενωθούν μετά του θηρίου. Τι σας είπα προηγουμένως ότι αποφάσισε το Βατικανό να κάνει? Οι 10 τράπεζες να ενωθούν με την τράπεζα του Βατικανού. Ούτε μία γνώμη είναι έχουση και μία δύναμη και την εξουσία να αυτόν το θηρίο τη δώσει. Αυτή λέει, ανάψτε μου λίγο τα φώτα παρακαλώ για να βλέπω γιατί έχασα. Τους πίσω δεν τους βλέπω ούτε το κοινοκονίτη. Ούτε μία γνώμη είναι έχουση. Αυτή λέει πλέον θα ενωθούν και θα έχουν μία γνώμη. Αυτό που είπανε. Και μία δύναμη και την εξουσία αυτή λέει θα τη δώσουν όλοι στο θηρίο. Θα δώσουν την εξουσία τους στο θηρίο. Στον Πάπα ή στον Διάβολο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Μόλις εκπληρώνονται τα γεγονότα. Ούτε αυτή λέει μετά του αρνίου πολεμήσουση. Οι 10 μαζί με τον Πάπα, τον 8ο το θηρίο, τι λέει τώρα, ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουση. Θα κηρύξουν πόλεμο κατά του Χριστού, κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Πού καθόταν το θηρίο που διαβάσαμε στο 13 κεφάλαιο, πού καθόταν το θηρίο εκείνο, καθότανε, όπως σας είπα, απέναντι από την γυναίκα που ήταν έτοιμη να γεννήσει. Απέναντι από την Εκκλησία. Είχε πάρει θέση πολέμου. Και όρμηξε, λέει, να πάρει το παιδί, αλλά το παιδί το πήραν οι άγγελοι και το πήγαν στον θρόνο του Θεού με την ανάληψη. Πήγε ο Χριστός μας και κάθεσε εκ δεξιά του Θεού Πατρός. Και κυνηγάει την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία, λέει, έχει πτέρυγες. Και κούνησε τα φτερά της και έφυγε για 3,5 χρόνια, 1260 ημέρες, λέει, έφυγε στην έρημον όπου εκεί έτρεπε τα παιδιά της. Θα κάνει λοιπόν πόλεμο, λέει, μετά του αρνίου.
Και το αρνίον τελικά νικήσει αυτούς. Και το αρνίον θα νικήσει ότι Κύριος Κυρίων εστί και Βασιλεύς Βασιλέων και με ταυτού κλητή και εκλεκτή και υπιστή. Και τελικά θα κερδίσει το αρνίον. Δεν θα κερδίσει το θηρίο. Δεν θα κερδίσει ο διάβολος. Δεν θα κερδίσει ο Αντίχριστος. Δεν θα κερδίσουν τα οργανά του. Δεν θα πετύχουν οι τραπεζίτες στα σχέδιά τους. Μήτε ο παπισμός στα σχέδιά του. Θα υπάγουν όλοι στη Βάβη, στην απώλεια. Έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και πήγε στην απώλεια, όπως λέει. Υπήρχε, δεν υπάρχει, αλλά και όταν μέλει αναβαίνει, πάλι στην απώλεια θα πάει. Οι 10 λέει τραπεζίτες τώρα, εάν το συνδυάσουμε με το κεφάλαιο το 13ο, είναι το ίδιο θηρίο που βγαίνει μέσα, όπως σας είπα, από τη θάλασσα, ο Λεβιάθαν. Εκεί βλέπουμε ότι στο στίχο 16 τι λέει θα κάνει και ποιεί πάντας μικρούς και μεγάλους, τους πλούσιους και τους πτωχούς, τους ελεύθερους και τους δούλους, ή να δώσω συν. Δεν λέει να δώσει το ίδιο το θηρίο, ή να δώσω συν. Εδώ ο διάβολος, βλέπετε, το θηρίο αλλάζει μορφή και το βάζει άλλους να δώσουν. Χάραγμα επί της δεξιάς χειρός αυτών και επί των μετόπων αυτών. Ή να μην της δύναται αγοράσει ή πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Δείτε τι κάνει πάλι ο διάβολος με το θηρίο, αυτό το θηρίο. Οι τραπεζίτες, λέει, θα αλλάξουν το οικονομικό σύστημα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Πλέον τα στέμματα, τα διαδήματα βρίσκονται επί το κεράτων. Άρα κυβερνούν οι τραπεζίτες. Αυτοί έχουν την εξουσία επί των ημερών μας. Και γι' αυτό παρακολουθούμε ότι τα στέμματα, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στο θηρίο, πάνε μετά επάνω στις 7 κεφαλές και από τις 7 κεφαλές τα στέμματα πετάγονται πάνω στα 10 κέρατα. Και κυβερνούν τα 10 κέρατα. Και σήμερα κυβερνούν, την εξουσία την έχουν οι τραπεζίτες. Ποιος θα αλλάξει το τραπεζιτικό σύστημα? Είδατε, μας μιλούν συνέχεια για φοροδιαφυγή. Είδατε ότι ο καινούριος νόμος, ο οποίος περνάει η κυβέρνηση η σημερινή, λέει ότι θα μειωθεί το μετρητό μέχρι τα 500 ευρώ. Ό,τι είναι πάνω από 500 ευρώ, θα μπορείς να το αγοράζεις μόνο με κάρτα με μικροτσίπ. Αν δεν έχεις κάρτα με μικροτσίπ, δεν θα μπορείς να αγοράζεις πράγματα αξίας περισσότερα από 500 ευρώ. Ποιος το επιβάλλει αυτό στη σημερινή κυβέρνηση? Οι τραπεζίτες. Γιατί? Για να μην φοροδιαφεύγει κανένας. Να μην μπορεί να υπάρχει, λέει, φοροδιαφυγή. Το έχουν βρει το παραμύθι. Και τι κάνουν? Φοροδιαφεύγουν. Και γι' αυτό, λέει, η κυβέρνηση αναγκάζομαι, δεν πιάνω αυτά που πρέπει να πιάσω για να δώσω τα δάνεια. Τα έσοδά μου δεν είναι τόσα, οπότε θα πρέπει να λάβω μέτρα. Τι προτιμάτε, μέτρα ή το τσιπάκι, ώστε να μην διαφεύγει κανείς? Είναι τρομερό, αδέλφια μου, αυτό που συμβαίνει. Διότι τα παλιά τα χρόνια έδινες 1 κιλό μακαρόνια και έπαιρνες 1 κιλό ρύζι. Οι συναλλαγές γίνονται είδος με είδος. Έδινες ρύζι, έπαιρνες μακαρόνια. Μετά άλλαξε το οικονομικό σύστημα. Μέχρι σήμερα δίναμε χρήματα και αγοράζαμε είδη. Ήθελα να αγοράσω κρέας, ήθελα να πουλήσω κρέας. Οτιδήποτε, η συναλλαγή γινόταν χρήμα με είδος. Στην εποχή που ζούμε τώρα, το χρήμα έγινε ηλεκτρονικό. Έχεις μια κάρτα και με την κάρτα αυτή δεν πιάνεις χρήματα στα χέρια σου. Πηγαίνεις στο μηχάνημα, βάζεις βενζίνη, του δίνεις την κάρτα αυτού, δεν βγάζεις χρήματα από την τσέπη σου και τραβάει μέσα από την κάρτα.
και ούτε ρέστα σου δίνει. Παίρνει ακριβώς όσα χρειάζονται. Το ίδιο γίνεται και στο σούπερ μάρκετ. Έτσι το χρήμα κινείται ηλεκτρονικά. Δεν το πιάνει στο χέρι σήμερα ο άνθρωπος. Αυτοί που έχουν κάρτες καταλαβαίνουν τι λέω. Ο Ιωάννης βλέπει ότι θα καταργηθεί και η κάρτα. Και λέει ότι οι συναλλαγές δεν θα μπορεί κανείς να πουλάει τίποτα. Έχει μπακάλικο, μανάδικο, σούπερ μάρκετ. Ό,τι και να έχει. Δεν θα μπορεί να πουλάει ή να αγοράζει ή να παίρνει. Αν εγώ είμαι ο αγοραστής να αγοράσω, δεν θα μπορώ. Ημείο έχουν κάτι το οποίο θα του χαράξουν επάνω στο δεξί χέρι και θα του βάλουν ή στο μέτωπο. Άρα το μικροτσίπ θα μεταπηδήσει από την κάρτα στο χέρι ή στο μέτωπο. Θα μεταπηδήσει, γιατί θα είναι εύκολο, θα σου πούνε ότι η κάρτα θα χαθεί. Η κάρτα κάπου την άφησες, κάπου ψώνησες, εδώ ξεχνάς την τσάντα σου ολόκληρη. Ή σου την κλέβει ο άλλος την τσάντα και θα σου πει δεν μπορεί να χάνεις, έχασες όλα τα λεπτά σου. Γιατί μες στην κάρτα θα είναι όλα τα λεπτά. Στο χέρι θα μπορείς μέχρι 500 ευρώ. Τώρα μέχρι 500 επί κυβέρνηση. Του χρόνου μπορεί να στα πάει στα 100 ευρώ. Γιατί διατάζουν οι τραπεζίτες. Και πρόσεξέ με, τη σύνταξή σου, το μισθό σου, κοιτάτε πώς το έκαναν οι κυβερνήσεις που συνεργάζονται. Ενώ εγώ ήμουν τα αφεντικό και πλήρωνα το χτίστη της μονής, όταν μου χτίζει, του δίνα πόσα θέλεις παιδί μου, 1000 ευρώ, πάρτα. Του τα δίνα στο χέρι. Τώρα μου λέει ο νόμος, όχι. Θα πας στην τράπεζα και θα καταθέσεις το μισθό του υπαλλήλου, του χτίστη, του κυπουρού, οποιοδήποτε, του βοσκού, θα τον καταθέσεις στην τράπεζα. Όπως και όλοι εσάς, ο μισθός σας κατατίθεται στην τράπεζα. Και έτσι τα 10 κέρατα έχουν την εξουσία πάνω στο μισθό σας. Και σου λέει σε λίγο τώρα, μπορείς και τα σηκώνεις. Σου λέει ο Ιωάννης ότι αν δεν πάρεις το χάραγμα, δεν θα μπορείς να τα παίρνεις. Ούτε να δίνεις, ούτε να παίρνεις. Και γι' αυτό λέει ότι η εποχή του Αντιχρίστου, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, άρχεται εκ της πείνας. Θα ξεκινήσει η εποχή του Αντιχρίστου με την πείνα. Διότι δεν θα μπορεί σε λίγο να συναλλάσσεται παρά μόνον όποιος έχει το χάραγμα. Τι λέει όμως παρακάτω, το 16ο κεφάλαιο, το 18ο, ότι όποιος πήρε το χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο, ούτε μετά του θηρίου ευλήθησαν εις την Άβυσσο. Αυτοί πήγαν στην Άβυσσο, στην αιώνια κόλαση, μαζί με τον διάβολο. Άρα μας το λέει ξεκάθαρα, ότι οι χριστιανοί, μόλις αλλάξει το οικονομικό σύστημα, δεν πρέπει να πάρουμε. Είναι η εποχή που θα αρχίσει να κυνηγάει τους χριστιανούς. Θα αρχίσει με το σύστημα αυτό, δεν θα μπορείς να επαναπληρώσεις. Την εφορία δεν θα μπορείς. Αφού οι συναλλαγές θα γίνονται με το χέρι ή το μέτωπο. Εσύ δεν το έχεις κι εγώ. Η σύνταξη δεν μπορεί να την πάρεις, θα θέλει το χέρι. Και γι' αυτό λέει, τότε θα βρεθεί η Εκκλησία εν διωγμό. Τι λέει, και εδώ, τι διαβάσαμε εδώ πέρα, θα κηρύξει λέει πόλεμο κατά τα 10 κέρατα, θα αποκτήσουν μία γνώμη μαζί με το θηρίο και ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσιν, θα πολεμήσουν. Και τι λέει το 13, και τότε λέει, το 12 συγγνώμη, και τότε λέει, είδα τη γυναίκα αυτή, η γυνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένον από το Θεό. Και εκεί θα τρέφει ο Θεός αυτήν ημέρας 1260, όσες ακριβώς είναι οι ημέρες του Αντιχρίστου. 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. Βλέπετε αδέλφια μου, ότι πρέπει κανείς μέσα στο θηρίο αυτό να λέει διάφορες μορφές και πώς εξελίσσεται.
Εγώ έραψα ένα κουστούμι πάλι σήμερα. Και το κουστούμι το τέριαξα στην παπική εκκλησία. Την πόρνη. Αυτή που κάθεται πάνω στο θηρίο. Αυτή που είναι επάνω στους 7 λόφους. Και θεωρώ ότι το κουστούμι της ταιριάζει που ράβω. Εγώ το έχω έτοιμο το κουστούμι. Θα δούμε μόλις εκλεχτεί ο νέος Πάπας, εάν του ταιριάζει και το φορέσει και είναι αυτός το θηρίον που μαζί με τους τραπεζίτες θα ξεκινήσουν πόλεμο κατά του αρνίου. Αλλά το αρνίον θα νικήσει αυτούς. Τελικά στη μάχη αυτή, αδέλφια μου, δεν πρόκειται να κερδίσουν οι αντίπαλες δυνάμεις. Ό,τι και αν έχουν κάνει, ό,τι και αν έχουν προετοιμάσει εναντίον των πιστών, ό,τι και αν σχεδιάζει ο διάβολος όλους αυτούς τους αιώνες. Ένα να θυμόσαστε, ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Δεν πρόκειται να νικήσει με τίποτα το θηρίο και ο διάβολος. Δεν πρόκειται να νικήσουν ούτε οι μασόνοι, ούτε οι Lions, ούτε ο κάθε ένας διάβολος, είτε Πάπας λέγεται, και όποιος συνεργάζεται με το θηρίο και με τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μήτε αυτός ο Αντίχριστος θα μας δυσκολέψουν, όπως μας δυσκόλεψαν πάρα πολλές φορές. Μας δυσκόλεψαν και οι Γερμανοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Μας δυσκόλεψαν και οι Τούρκοι 400 χρόνια σκλαβιάς. Αλλά ζήσαμε. Η Εκκλησία του Χριστού ζει και θα ζει σε αιώνα σε αιώνων. Γιατί είναι η γυναίκα η περιβεβλημένη των ήλιων που πάτησε επάνω στη σελήνη. Πάτησε επάνω σε όλα τα σκοτεινά σχέδια. Και αυτή η Εκκλησία, αδέλφια μου, είμαστε εμείς. Είμαστε οι πιστοί. Είναι η ορθόδοξη ανατολική του Χριστού Εκκλησία. Είμαστε εμείς οι οποίοι υμνήσαμε εις τους αιώνας των αιώνων το όνομα του Χριστού μας. Γι' αυτό θαρσείτε. Δύσκολες μέρες μπορεί να έρθουν. Μαρτύρια όσοι είναι προορισμένοι εκ του Θεού. Και βλέπει ο Θεός ότι θα αντέξουν στα μαρτύρια. Αυτοί θα κληθούν για μαρτύριο. Διότι το μαρτύριο είναι τιμή για τον άνθρωπο. Και δεν έχουν όλοι τη δύναμη να μαρτυρήσουν. Δεν έχουν όλοι τη δύναμη να αντέξουν τα βασανιστήρια. Και γι' αυτό ο Θεός επιλέγει τους μάρτυρες, διότι τους τιμά. Διότι οι μάρτυρες είναι εκείνοι που κάθονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Είναι αυτοί που τον περιστοιχίζουν, διότι έδωσαν το ίδιο τους το αίμα, όπως έδωσε και ο Χριστός. Έδωσαν και αυτοί το αίμα τους για τον Χριστό. Και γι' αυτό βρίσκονται δίπλα από το θρόνο του Θεού. Αυτοί λοιπόν είναι εκλεκτοί, αλλά οι υπόλοιποι αρπαγίσονται μαζί με την Εκκλησία και φεύγουν εις την έρημον. Και εκεί θα τους τρέφει, λέει ο ίδιος ο Θεός. Όπως έτρεφε, γιατί πολλοί θα πούν πώς θα ζήσουμε, πώς θα τρώμε, αφού δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα σπίτια μας. Διότι είδατε τώρα, δεν πλήρωσε φορεία. Θα σου πάρω το σπίτι, λέει η κυβέρνηση. Θα σου πάρω το σπίτι. Και αυτοί που το λένε ανήκουν στον καπιταλισμό. Και τόσα χρόνια μας λέγανε ότι οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια. Και τώρα τα παίρνουν οι καπιταλιστές τα σπίτια. Γιατί? Γιατί και οι δύο κοροϊδεύουν. Είναι ένα θηρίο, το οποίο είναι, αδέρφια μου, με δύο κεφάλια που πάει στο ίδιο στομάχι. Είτε ο καπιταλισμός, είτε ο κομμουνισμός, από την άλλη πλευρά, η αριστερά. Το ίδιο θηρίο είναι και το ίδιο στομάχι θα καταλήξεις. Γι' αυτό εμείς ανήκουμε στον Χριστό. Αυτή λοιπόν την ερμηνεία, η ταπεινότης μου, διαβάζοντας και βλέποντας τα γεγονότα και μπαίνοντας στη σελίδα του Βατικανού, εξεπλάγει. Και θεώρησα να καταθέσω την άποψή μου και την ερμηνεία μου και στη δική σας αγάπη. Εσείς θα κρίνετε το καινούριο κουστούμι. Το καινούριο κουστούμι που ράφτηκε για τον 8ο Πάπα. Και αν ταιριάζει, αδέλφια μου, τότε είμαστε πολύ κοντά σε εξελίξεις και σε γεγονότα. Να ετοιμαζόμαστε πνευματικά. Να ετοιμαζόμαστε πνευματικά. Διότι σας το έχω πει, μόνον όποιος είναι κάτω από τις πτέρυγες του Χριστού, αυτός και θα διασωθεί. Αυτός και θα διασωθεί. Οι υπόλοιποι θα πούν και τι να κάνουμε. Έχουμε παιδιά, να μην έπαιρνα, να μην πήγαινα, να μην το πάρω. Τα παιδιά μου τι θα γίνουν.
Αλλά λέει όσοι το πήραν, το χάραγμα αυτοί ευλήθησαν εις τη γέναν του πυρός. Πώς θα αντισταθούμε? Έχοντας πίστη στο Χριστό μας. Ζώντας ζωή χριστιανική. Ο Χριστός μας προετοιμάζει. Ο Χριστός μας δίνει τα μηνύματα. Μέσα από την Αποκάλυψη και τα ερμηνεύουμε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι λοιπόν ας είμαστε έτοιμοι, αδέλφια, ώστε αν το κουστούμι είναι για τον αιώνα μας και είναι για τα πρόσωπα που αναφέραμε, τότε αδέλφια μου να δώσουμε την ομολογία της πίστεώς μας. Να μείνουμε πιστοί στο Χριστό που, όπως είπε ο Ιωάννης, τον είδε να νικά, διότι εξήλθε νικών και είναι να νικήσει και θα νικήσει ο Χριστός μας. Αμήν. Όρθιοι. Όλοι μαζί, δυνατά παρακαλώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώστον ημάς. Αμήν. Καθίστε. Μερικές ανακοινώσεις. Μετά το Πάσχα, Θεού θέλοντος, θα πάμε